κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Πάει. Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς. Φίλες και φίλοι, για την Κατερίνα Γόγου έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά από τότε που έφυγε από αυτό τον κόσμο με την αυτοχειρία της σε ηλικία 53 ετών το 1993. Έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά, κυρίως για αυτό το μετασχηματισμό αυτού του κοριτσιού που σε ηλικία μόλις 5 ετών άρχιζε να παίζει σε διάφορες παιδικές παραστάσεις ως παιδί θαύμα, μέχρι το πέρασμά της από τον ελληνικό κινηματογράφο στο ρόλο της νεαρής, συνήθως αφελούς, χαριτωμένης και διασκεδαστικής κοπελίτσας, μέχρι βέβαια την ωριμότητά της στο αυτό που αποκαλέσαμε και σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Τι ακριβώς έγινε ανάμεσα σε αυτές τις περιόδους, πώς ακριβώς στράφηκε στην ποίηση και μάλιστα σημαδεύοντας όχι μόνο τη γενιά της, όχι μόνο τις επόμενες γενιές εμφανιζόμενη ως ποιήτρια με αυτή την σχεδόν αναρχική προσέγγιση και ιδέες, με στίχους γεμάτους οργή, επαναστατικότητα και αντισυμβατικότητα. Σίγουρα θα γραφτούν και θα υποθούν και πολλά ακόμα. Εμείς σήμερα σε αυτές τις παλιές ιστορίες θα κάνουμε μια στάση στο άλμπουμ «Στο δρόμο» που χρησιμοποιήθηκε σαν soundtrack στην ταινία «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου το 1980. Ο σπουδαίος συνθέτης και μηχανικός ήχου βέβαια Κυριάκος Φέτσας έκανε τότε μια μεγάλη στροφή στη μουσική του καριέρα, αλλά παράλληλα και μια τομή στα ως τότε γνωστά για τον εγχώριο ηλεκτρικό ήχο. Θέλω να κουβεντιάσω σε ένα καφενείο που να έχει πόρτα ανοιχτή και να μην έχει θάλασσα. Μονάχα άντρες άνεργους. Σκόνη με ήλιο και σιωπή. Να μπαίνει ο ήλιος στο κονιάκ και σκόνη μαζί με τα τσιγάρα στα πλεμόνια μας. Ο συνθέτης θυμάται την πρώτη συνάντησή του με την Κατερίνα Γόγου και τον Παύλο Τάσιο και εξιστορεί τη δημιουργία του κλασικού αυτού δίσκου. Είναι αυτό που λέμε συχνά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, όσο αυτό είναι εφικτό σε αυτή τη σύγχρονη πρακτικοποιημένη, επιτρέψτε μου, εποχή μας. Κυριάκος Φέτσας. Είναι λίγο μυθιστορηματική αυτή η συνεργασία. Ο Παύλος, ο Τάσιος και η Κατερίνα, που αν θέλετε δεν διένυαν και την καλύτερη περίοδο της ζωής τους. Δεν θυμάμαι πώς και τι με βρήκανε και μου είπαν, η Κατερίνα δηλαδή πιο πολύ, μου πρότεινε τα βιβλία της. Και μου λέει, θέλουμε να γράψεις μουσική πάνω σε αυτά, χρησιμοποιώντας αυτή την ποίηση, η οποία θα είναι το soundtrack της Παραγγελιάς. Εντυπωσιάστηκα βέβαια από τα ποίηματα της Κατερίνας, σε βάθος και το λέω ειλικρινά αυτό, όπως και θύμωσα πάρα πολύ με τους τότε ανθρώπους του λόγου, που τους οποίους πολλούς από αυτούς τους ήξερα ήδη λόγω του Τρίτου. Ήτανε κάθε τόσο διάφοροι προσκεκλημένοι στις εκπομπές λόγω του Τρίτου προγράμματος. Τους γνώριζα προσωπικά. Είχαν μια αντιπαράθεση με το λόγο της Κατερίνας τότε. Ασφαλώς. Ασφαλώς, ναι. Επειδή όμως εγώ είμαι σε κάποια πράγματα στον εγκέφαλό μου λειτουργώ εντελώς ανατρεπτικά και εκτός συστήματος, είπα εντάξει, λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Κάποιοι, ας πούμε, προσπάθησαν να με αποτρέψουν, ας πούμε. Εντάξει. Δεν άκουσα φυσικά κανέναν. Μου είχαν πει ότι είχαν δει διάφορους συναδέλφους, δεν τα είχαν βρει, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά ούτε κι εγώ είχα εκείνη τη στιγμή κάποια στοιχεία πάνω μου, απτά, για να τους πείσω. Τους λέω, δώστε μου τα ποίηματα να τα διαβάσω. Ήμουν πάρα πολύ ευγενής, έως και γλυκός, να σας πω, στη σχέση μου, την πρώτη επαφή. Λέω, αλλά θα με συγχωρήσετε, εγώ πρέπει να φύγω στη Λευκάδα, έχω υποχρεώσεις και όπου θα περάσω μέχρι το τέλος Αυγούστου. Και τις διακοπές μου. Το ότι δεν ξέρω τι τους έκανε να με εμπιστευτούν, διότι ακούσαν αυτά που είχα γράψει όταν επέστρεψα τέλος Αυγούστου και πήγαμε στο στούντιο. Δηλαδή τη μουσική που έγραψα την ακούσανε στο στούντιο. Αυτό που θα πω έτσι για την ιστορία είναι ότι έγραφα αυτή τη μουσική στο σπίτι της μάνας μου τότε, όπου απ' έξω στο πεζούλι
καθόντουσαν μια πλειάδα γειτόνων, μικρά, μεγάλα, αυτά κλπ. Φασαρία κλπ. Και είχε επιστρέψει και από την Αυστραλία μετανάστης ένας φίλος μου, ο οποίος είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό και επέστρεψε με χιλιάδες δίσκους βινιλίου, υπέροχα μηχανήματα, hi-fi κτλ. Και ο οποίος αυτός ο άνθρωπος που δεν είχε τελειώσει το δημοτικό, μου είπε: άκου τις τρομπέτες που έρχονται τώρα στη συμφωνία, στην πέμπτη συμφωνία του Μάλερ. Και εγώ τρελάθηκα. Λέω: τι σου συνέβη εκεί πέρα, ας πούμε. Λέω: τι έγινε, πώς εσύ απέκτησες τέτοια σχέση λατρείας με, και μάλιστα με την κλασική μουσική, ας πούμε, και με τον Μάλερ και με. Και τέτοια γνώση, διότι αυτά που έλεγε ίσχυαν. Μου λέει: έμπλεξα με ένα Κινέζο και έναν άλλον εκεί μάνιακ με τη μουσική και με παρέσυραν και εμένα. Αυτός ο τύπος ζούσε με 30 ή 40 κλουβιά με καναρίνια στο σπίτι του από μικρός. Είχε τέτοια σχέση με τα πουλιά. Αυτό λέει κάτι. Αυτόν μόνο φώναξα μέσα και του λέω: έλα να ακούσει κάτι που γράφω. Και του παίξα στο πιάνο κάποια θέματα από την παραγγελία κλπ. Ανεβαίνω λοιπόν στην Αθήνα και γράφουμε τη μουσική αυτή. Ήξερα τι ήθελα να γράψω. Ήθελα να γράψω, είναι μια πρόταση η παραγγελιά. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει δεν πειράζει. Ήταν μια πρόταση για το πώς μπορεί να στηθεί ένα ελληνικό ροκ. Και τι πρέπει να πάρει από την ελληνική παράδοση και τι πρέπει να, πώς πρέπει να τον μπλέξει με τα ξένα στοιχεία, τη γραφή ας πούμε, της δυτικής, της ροκ μουσικής. Δεν ξέρω αν πάλι έγινε αντιληπτό αυτό. Δεν νομίζω ότι έγινε σε μια ευρεία κλίμακα. Στην εποχή αντιληπτό, του ίσως όχι, αλλά αργότερα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, αν θέλετε να ξέρετε, γιατί κάποια στιγμή ήρθε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και μου λέει: θέλω να μου γράψει τα πνευστά σε ένα του δίσκο. Για να παιχτούν κλπ. Mm-hmm. Είχα γνωρίσει τον Μπουλικάκο, είχα γνωρίσει διάφορους τύπους που μπορεί, αν θέλετε, να μην συγγένευα σε βάθος μαζί τους, αλλά εγώ τους εκτιμούσα, ας πούμε. Ήξερα ότι κάνανε φοβερές προσπάθειες και βεβαίως τον Παύλο, ο οποίος ήταν ένα τόσο λεπτό και συναισθηματικό πλάσμα, ας πούμε, με τραγικές φιγούρες είναι, κατά την άποψή μου, χωρίς αυτό να μειώνει την προσωπικότητά τους. Η Κατερίνα, βέβαια, πιο πολύ από τον Τάσιο, έπεσε στα βάθη του ωκεανού, κολύμπησε σε αυτό το πράγμα. Η συγκίνησή της ήταν απεριόριστη, τεράστια. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε κάποιος να δώσει μια τέτοια, να μπλέξει τον ήχο με τα ποίηματά της, ας πούμε, και να φτάσουμε σε μια τέτοια. Λίγες ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.